Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε στον κορυφαίο ατακαδόρο του Σαββατοκύριακου, τον Βασίλη Σύμτσακ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρούλα, δόξα Θεέ, όλα καλά. Έχεις αντιληφθεί ότι έχεις πει την κορυφαία ατάκα του Σαββατοκύριακου? Σήμερα το κατάλαβα, βασικά το πρωί στα αποδυτήρια που μου το λέγανε τις υπέρες μου. Everything is defense, το άλλο δεν το λέω, εντάξει. Ναι. Beep. Το κατάλαβαν όμως. Εντάξει, εννοείται, πώς το καταλάβα. Ήταν καλή η άμυνα μετά. Ναι. Βγήκε στο παρκέ η οδηγία. Όντως η άμυνα, Βασίλη, είναι το κύριο όπλο του Άρη φέτος? Πιστεύω πως ναι. Και πιστεύω είναι και το όπλο και των ομάδων που θέλουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό, δηλαδή να πάνε προς τα πάνω. Έτσι και εμείς έχουμε την ευτυχία να έχουμε πολύ αθλητικά παιδιά, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να καταλαβαίνουν και πιο καλά και το παιχνίδι, να διαβάζουν την άμυνα. Και πιστεύω ότι το δυνατό μας σημείο είναι η άμυνα. Από εκεί και πέρα στην επίθεση υπάρχει ταλέντο, είναι θέμα με μέρας κιόλας και η σταθερή μας είναι η άμυνα. Εξαρτάται και από τα σφυρίγματα ένα αποτέλεσμα με βάση το δεδομένο ότι ο Άρης παίζει επιθετική άμυνα, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές είναι και λίγο υπερβολικά τα σφυρίγματα στα παιχνίδια του Άρη. Παράδειγμα, το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Πολύ φρου, ρε παιδί μου. Και άλλα ματς επίσης με πολλά σφυρίγματα. Είναι τελικά όντως παίζει ο Άρης τόσο σκληρή άμυνα που δικαιολογούνται αυτά τα σφυρίγματα, ή θεωρείς ότι κάπου ξεφεύγει κιόλας η κατάσταση? Κοιτάξτε, όντως παίζουμε σκληρά. Εντάξει, παίζουμε πάρα πολλά ενέργεια στην άμυνα. Καμιά φορά και εμείς ξεφεύγουμε. Όντως, πολλά είναι, τα σφυρίγματα είναι σωστά, πολλά είναι μερικές φορές λίγο υπερβολικά. Αλλά αυτό που κάνουμε και που θεωρώ πάρα πολύ σωστό είναι ότι δεν κάνουμε εμείς πίσω αν σφυρίζονται εύκολα φάουλ, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε δυνατοί, οπότε κάποια στιγμή αυτό αντιστρέφεται και γίνεται υπέρ μας και κουράζει έναν αντίπαλο και οι διαιτητές δεν μπορούν να σφυράνε συνέχεια κάθε επαφή φάουλ. Mm-hmm. Υπάρχουν και μάτς που σφυρίζουν και κάθε επαφή φάουλ, αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα αυτό το οποίο την χάνει μεγάλης ανάλυση στο θέμα της διαιτησίας σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο μπάσκετ, που είναι ένα άθλημα, όπως και να το κάνουμε, και επαφών, ρε παιδί μου, εντάξει. Παίζει το ρόλο πώς σφυρίζει και ο διαιτητής. Μπορεί τις ίδιες επαφές στη μια ομάδα να τις δίνει, τις άλλες να μην τις δίνει. Σου έχω παράδειγμα, στην Μπάμβιτ. Εκεί οι ίδιες φάσεις στον Άρη ήταν φάουλ. Αντίθετα, πάρα πολλές φορές ήταν το Μακνίλ να δέχεται τα μαρκαρίσματα τα αντίστοιχα και να μην παίρνει φάουλ. Ναι, είναι. Είναι πολλές φορές, δηλαδή ο τρόπος, ειδικά εμείς που παίζουμε στην άμυνα, πολλές φορές εξαρτάται και από το, όπως το είπατε και εσείς, από σφυρίγματα. Τώρα στο μυαλό μας την ώρα που παίζουμε, να σου πω την αλήθεια, δεν το σκεφτόμαστε. Αν θα σφυρίξει φάουλ, αν πρέπει να κάνω εγώ λίγο πίσω για να παίξω πιο καθαρή άμυνα. Είμαστε πάντα επιθετικοί στην άμυνα και πιστεύω ότι στο τέλος μας βγαίνει σε καλό. Πιστεύεις ότι υπάρχει θέμα προσαρμογής ακόμα παικτών όπως ο Κάρο Γουάιτ ή ο Μακνίλ? Γιατί βλέπουμε αυτά τα παιδιά ότι υπάρχουν παιχνίδια που πραγματικά λες, τι παιχταράδες φέραμε, και υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που λες, δεν μπορεί, δεν είναι αυτός που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι φυσιολογικό από την εμφάνιση της Μπουντούσνοστ να πηγαίνουν στην εμφάνιση του Σαββάτου? Κοιτάξτε, τόσο μεγάλη διαφορά δεν είναι φυσιολογική. Αλλά γενικά εννοείται πως υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ακόμα βελτίωσης, αλλά και να προσαρμογείς στον τρόπο παιχνιδιού στην Ελλάδα, γιατί εδώ στην Ελλάδα το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι διαφορετικό από τις άλλες χώρες, και εδώ κάνουν να προσαρμοστούν πολύ καιρό παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει πάλι στην Ελλάδα, έχουν παίξει στην Ευρώπη σε δυνατά πρωταθλήματα και κάνουν πάνω από χρόνο να προσαρμοστούν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ με περιφέρεια βελτίωσης ακόμα για όλους τους παίχτες της ομάδος. Mm-hmm. Και όπως είπατε, αυτή η μετάπτωση από την Μπούντουσνοστ στο ΙΝΑΚ, εντάξει, δεν είναι αψιολογική. Ήταν μια μέρα η οποία πήγαν όλες στραβά. Όχι και όλοι. Στην άμυνα και στην επίθεση. Όχι όλοι. Νομίζω μπορεί να κάνεις και τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας σου εκεί.
Εντάξει, να κάνω το χειρότερο και ας κερδίζαμε. Δηλαδή, πραγματικά, άμα φέρναμε, άμα έβλεπαν μόνο το μάτς αυτό, θα λέγανε. Ο Σίμτσακ είναι ο παίκτης, όργανο της ομάδος, ο οποίος βάζει σε κάθε μάτς 20 πόντους, μαζεύει rebound, επιθετικά, αμυντικά κτλ. Και οι άλλοι τον συνοδεύουν. Εντάξει, είναι, εκεί ήταν, εντάξει, προσωπικά είναι θέμα εγωισμού. Ναι. Το ότι δεν έχουμε αυτό το πράγμα, παιδί μου. Να χάνει η ομάδα με 30 δηλαδή. Έτσι ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά το καταλάβανε. Όλα μπήκε μέσα στο πετσί τους, σε όλους τους παίχτες, ότι αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας, πάρα πολύ κακό. Δεν αξίζαμε αυτή την εμφάνιση και αυτό το αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα μπήκε ένα διαφορετικό τσιπάκι με τη βοήθεια των προπονητών και του κύριου Πρίφτη. Και πιστεύω καταφέραμε να βγάλαμε ένα πάρα πολύ καλό αυτό το Σάββατο και πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Είναι όντως πάρα πολύ μεγάλη νίκη και ξέρεις, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί όλοι λέγανε την Παρασκευή θα πάει ο Άρης, θα χάσει 20, θα φάει 30. Υπήρχε το κλίμα αυτό ότι θα γίνει ό,τι πέρσι σε ένα παιχνίδι, νομίζω το play-off ήταν, που ο Άρης έχασε με πολύ μεγάλη διαφορά. Μπράβο. Είχε και ένα ενθουσιασμό η ΑΕΚ, DJ Cooper, ήρθε καινούργιες παίκτες κτλ. Άντε πάμε 7-0 κτλ. Και είναι αυτό, εγώ το λέω πάρα πολλές φορές, είναι θέμα προσδοκιών. Όπως πέρσι ξεπεράσατε τις προσδοκίες του κόσμου, και με το low budget και με τις δυνατότητες και με τα προβλήματα που είχε ο Άρης μέχρι να έρθει ο κύριος Λάσκαρης, έτσι και φέτος το καταλαβαίνεις ότι ακόμα παρά το γεγονός ότι η ομάδα είναι πολύ καλύτερη, ωστόσο στα μάτια όλων φαίνεται ότι είναι χειρότερη από πέρσι. Το ζείτε εσείς, το βιώνετε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ γενικά προσωπικά δεν έχω πολύ επαφή με, δεν διαβάζω γενικά ούτε στο ίντερνετ ούτε εφημερίδες, δεν ασχολούμαι γιατί δεν θέλω να χαλάω το μυαλό μου. Αυτό που νιώθω εγώ στην ομάδα ότι και αυτό που βλέπω και από πέρσι αλλά και φέτος είναι ότι υπάρχει ένα δέσιμο, υπάρχει μια εμπιστοσύνη και μεταξύ των παικτών και μεταξύ των προπονητών. Και όπως έχω πει και εγώ στα παιδιά ότι είναι ότι εδώ θα γίνουμε ομάδα στα δύσκολα, στις δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Όταν κερδίζουμε, όλοι είμαστε καλοί. Όλοι είμαστε παιχταράδες, όλοι είναι προπονηταράδες. Όπως το Σάββατο το βράδυ. Ακριβώς, έκανε τις καλύτερες επιλογές στα δύσκολα. Ξέρουμε ότι είμαστε εμείς. Ο κύκλος εκεί που είμαστε κάθε μέρα το πρωί μέχρι το βράδυ και ότι άμα μείνουμε ενωμένοι και περάσουμε αυτές τις ήττες και κάποια φυσιολογική κοιλιά η οποία θα γίνει όπως κάνουν όλες οι ομάδες και μείνουμε ενωμένοι εκεί τη στιγμή, δεν κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, μετά είναι όλος ο δρόμος μπροστά μας. Mm-hmm. Βασίλη, η νίκη το Σάββατο ξύπνησε στον Αριανό την προσδοκία για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, τον ημιτελικό, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι χωρίς καμιά αμφιβολία. Αλλά ενώ είχε κοπάσει και όλοι λέγανε εντάξει τελείωσε, δεν θα πάμε τελικό ή οτιδήποτε άλλο, η εμφάνιση και η νίκη έδειξε ότι ο Άρης μπορεί να κερδίσει πραγματικά οποιοδήποτε αντίπαλο, θα πω εγώ και να χάσει από οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε λέγεται Κόρυβος είτε λέγεται Μπουντούσνοστ, αλλά έδειξε ότι η ομάδα μπορεί στην καλή της μέρα πραγματικά να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Συμφωνώ μαζί σας, είναι έτσι όπως το λέτε, δηλαδή και εγώ πιστεύω ότι στην άμυνα, άμα υπάρχει συγκέντρωση και σωστή ενέργεια, πιστεύω μπορούμε να αναμειωθούμε τον κάθε αντίπαλο. Το έχουμε δείξει σε μεγάλα παιχνίδια και τα αντιστρόφως, αν είμαστε με τα μυαλά μας αλλού, μπορούμε να χάσουμε οποιοδήποτε. Mm-hmm. Είχαμε την πιο δύσκολη κλήρωση που μπορούσε να υπάρξει από τα τρία παιχνίδια. Όντως. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, ότι είμαστε outsider, ότι δεν μας δίνει κανένας ελπίδες, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κύπελλο όπως λένε όλοι. Εμείς τίποτα. Θα πάμε εκεί όταν φτάσει η ώρα όλοι μαζί και γνωρίζοντας τις δυνατότητες που έχουμε και την πίστη που υπάρχει θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο και από εκεί πέρα ότι καλύτερο ας έρθει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να δώσουμε τα πάντα. Αν δώσουμε τα πάντα και είναι άλλοι καλύτεροι, οκ. Mm-hmm. Αλλά να δώσουμε τα πάντα, να ξέρουμε ότι τα έχουμε δώσει όλα στο γήπεδο. Βέβαια υπήρξε και η αλλαγή αυτή, εγώ το λέω αυτό τώρα, η περίεργη 100%. Τρεις μέρες μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό που και εκεί πρέπει να ξοδέψετε πάρα πολύ ενέργεια κόντρα στον Ολυμπιακό, μπαίνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα με Χριστούγεννα ενδιάμεσα, που αυτό και την ψυχολογία νομίζω όλων όσο να είναι επηρεάζει, όσο και να μην θες να επηρεαστείς, όταν όλοι κάνουν ρεβεγιόν και εσείς κάνετε προπόνηση, παίζει ένα ρόλο νομίζω. Και άντε για τον Έλληνα, πάει και έρχεται, είναι με την οικογένεια και τα λοιπά, οι ξένοι και τα λοιπά. Εντάξει, είναι δύσκολες συνθήκες, αλλά είστε επαγγελματίες. Είμαστε συνηθισμένοι. Εντάξει, πάντα όλα αυτά γίνονται υπέρ του δυνατότερου αντιπάλου. Εντάξει,
Είμαι συνηθισμένοι, εντάξει. Δεν θα γίνεται από το δικό μας χαρτί, θα γίνεται από το καθενό αλλού. Ναι, εδώ μιλάμε για μετάθεση ολόκληρου του αγώνα από τις 13 στις 27. Τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μας περισσότερο. Δεν χρειάζεται οι αθλητές να μπαίνετε σε τέτοιες συζητήσεις. Ούνιξ Καζάν, έχετε κερδίσει μέσα στη Ρωσία. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη. Η πρώτη έτσι, νίκη που έκανε τους πάντες να γυρίσουν προς την πλευρά του Άρη και να πούν κάτι γίνεται εδώ πέρα φέτος. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς μεθαύριο. Βέβαια, πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ καλή ομάδα και έμπειρη. Η νίκη που είχαμε κάνει εκεί προέρχεται από τεράστια προσπάθεια. Μετά και από ένα πάρα πολύ επιπόνο ταξίδι. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι κλειστό παιχνίδι. Θα είναι ντέρμπι. Αλλά δεν ξέρω, έχω μεγάλη φιλοδοξία γιατί πιστεύω μέσα στο Αλεξάνδριο με τον κόσμο δίπλα μας τέτοιες ομάδες νιώθουν κάπως περίεργα γιατί δεν έχουν παίξει διαγύπεδα και πιστεύω είναι ένα μεγάλο μας χαρτού για το ματς Τετάρτης. Η πίεση που θα δώσει ο κόσμος στους αντιπάλους. Και καταλαβαίνεις όταν έχει 3.500-4.000 με τη Στεάουα και με την Μπάμβιτ ή με την Τραμζοσό, συγγνώμη, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει μεθαύριο. Το ελπίζω. Γιατί είναι και για μας ένα κρίσιμο παιχνίδι. Πιστεύω ότι με νίκη έχουμε εξασφαλίσει 99% την πρόκριση. Οπότε και εμείς περιμένουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας και για ένα μεγάλο παιχνίδι. Με νίκη νομίζω ο Άρης γίνεται και φαβορή για την πρώτη θέση. Αρκεί να είναι σοβαρός, το ίδιο σοβαρός και στα παιχνίδια τα δύο τα τελευταία του ομίλου. Με την Μπάμβιτ εντός και με την Στεάουα. Το έχετε στο μυαλό στο EuroCup, γιατί εντάξει, ασχολούμαστε με το κύπελλο, ασχολούμαστε με το πρωτάθλημα. Όσο να είναι στα πλαίσια και της καζούρας, ο οπαδός γουστάρει να κερδίσει μες στην ΑΕΚ και το πανηγυρίζει περισσότερο από μία νίκη στο EuroCup. Το έχετε όμως στο μυαλό σου ότι μπορεί ο Άρης να προχωρήσει στο θεσμό? Κοιτάξτε, εμείς πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Ο στόχος ο πρώτος, να σου πω την αλήθεια, είναι να περάσουμε τους ομίλους, να περάσουμε την πρώτη φάση. Mm-hmm. Και ούτε κοιτάγαμε σε στην αρχή. Η πρώτη, η τέταρτη, να περνάγαμε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι πάλι όμιλος. Μετά βλέπεις τι κάνεις. Πας παιχνίδι με παιχνίδι και βλέπεις τη δυνατότητά σου. Αν μπορείς να κοντάρεις σε υπόλοιπες ομάδες, γιατί θα έρθουν και ομάδες από την Ευρωλίγκα. Και προχωράς σιγά σιγά. Ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Βασίλη, τελικά είστε επαγγελματίες αθλητές. Ακούμε πολλές φορές για κούραση. Κουράζεται όντως ο αθλητής αν παίζει Τετάρτη, Σάββατο? Και ξέρεις, πολλές φορές πάμε σε μια απλοποίηση άπαντες, μετά από τις ΣΥΤΕΣ γίνεται αυτό, που λέμε ο άλλος είναι στην οικοδομή και δεν κουράζεται. Πού κουράστηκε ο Σίμτσακ που παίζει μπάσκετ, ας πούμε, την Τετάρτη? Υπάρχει αυτό τελικά στον αθλητισμό ή είναι μια δικαιολογία όταν χάνουμε? Γιατί όταν κερδίζουμε δεν το λέμε ότι ήμασταν κουρασμένοι. Κοιτάξτε. Υπάρχει κούραση, πιο πολύ όχι του παιχνιδιού, πιο πολύ αυτό του ταξιδιού. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν τσάρτερ, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις και μπορεί για ένα ταξίδι που φαίνεται εύκολο στον οποιοδήποτε να κάνει σε 10 ώρες με 3 διαφορετικές πτήσεις. Αλλά και πάλι είναι κάτι το οποίο ο αθλητής γι' αυτό παίζει. Για να βρίσκεται σε τέτοιες διοργανώσεις, να παίζει 2 παιχνίδια την εβδομάδα και παραπάνω να ήταν χαρά μας. Οπότε την κούραση εγώ προσωπικά δεν τη βάζω ποτέ στα δικαιολογία, γιατί και άλλοι που παίζουμε και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα δυνατές ομάδες και αυτές παίζουν 2 παιχνίδια ή μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, υπάρχει κούραση, γι' αυτό όμως υπάρχουν και κάποια καλύτερα χρήματα στο χώρο του αθλητισμού. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Βλέπω μια πολύ ωραία εκδήλωση τώρα, ανέβηκαν και φωτογραφίες από την ΚΑΕ Άρης για την 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Basket Special Olympics. Σε βλέπω, έχεις κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα στο Μούρτο. Έκανε κάτι κακό? Όχι, επειδή είναι προκλητικός πάρα πολύ και στις προπονήσεις με χτυπάει συνεχώς, δεν είχα την ευκαιρία και εγώ να ξεσπάσω. Βλέπω δεν αντιδράει όμως, τον έχεις κάνει το κεφαλοκλείδωμα κανονικά, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, δεν άντεξα, αλλά δεν άντεξα, είμαι στα όρια μου σε αυτό το παιχνίδι. Και να πούμε και ένα μπράβο στην ΚΑΕ Άρης που συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί νομίζω και αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, παρά το γεγονός ότι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι και αυτοί αθλητές και νομίζω ότι είναι και αθλητές πραγματικά με ψυχή, είτε παίζουν μπάσκετ είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Έτσι ακριβώς, ήταν και δική μας χαρά που συμμετέχαμε μαζί τους σε αυτά τα παιχνίδια. Μακάρι να υπάρχουν περισσότερες τέτοιες στιγμές, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε λίγο χαρά όσο μπορούμε εκτός από αυτό που κάνουμε μέσα στο γήπεδο.
Ωραία, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις να πεις κάτι για τον coach Πρίφτη? Είπε κάτι, καμιά ατάκα, κάτι μετά το μάτς? Γιατί φαντάζομαι ότι και οι προπονητές και εσείς, όταν ακούτε τόσα πολλά μεσοβδόμαδα, μετά από μία νίκη, ρε παιδί μου, ξεσπάτε και λίγο στα αποδυτήρια μεταξύ σας. Δεν λέτε κανένα πινελίξη, εμάς τους δημοσιογράφους δεν ρίξατε κάτι? Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι όλοι οι παίχτες, Έλληνες και ξένοι, που οι ξένοι ξέρετε είναι λίγο συνήθως πιο ψυχροί, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπαν τον coach ευτυχισμένο και χαρούμενο. Είναι σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό. Έχω και μία ερώτηση, φίλου ακροατή. Τι σας είπε, λέει, ο Λάσκαρης την Πέμπτη? Τι σας είπε? Να σου πω, δεν ήμουν στο γήπεδο, γιατί ήμουν με 39 πυρετό και με γαφεντερίδη δαΐωση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και δεν πήγα. Είναι πολύ καλή η τρίπλα που κάνεις. Δεν ρώτησες να μάθεις, δηλαδή, μετά τι είπε ο Λάσκαρης? Το έχετε τα... Δεν σου είπε μούρκος, δηλαδή? Βασικά, όχι, ήμουν μόνο μου στο δωμάτιο, ήμουν σε μονόκλο, ήμουν τέζα. Εκτός τόπου και χρόνου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όχι που ήσουν τέζα, που η ομάδα κατάφερε και κέρδισε. Ναι, ναι, αυτό. Πάνω απ' όλα, άμα να κερδίζει η ομάδα και είμαστε όλοι με 40 πυρετό. Μήπως θα το κάνουμε, Γούρι, εσύ, Βασίλη, την προηγούμενη μέρα να είσαι απομονωμένος με καστρετερίδα? Εγώ συνέχεια, να μπει κάτω σ' άλλο φίλο, δεν αντέξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσετε με καλές εμφανίσεις και μεγάλες νίκες. Δεν νομίζω ότι δεν το ξέρεις, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, από τα παιδιά, νομίζω που ένας από τους λόγους που έμεινε στην ομάδα είναι ότι έχεις αντιληφθεί που παίζεις και ποια φανέλα φοράς. Και αυτό να ξέρεις ότι αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Και φαίνεται και σε εμάς καθημερινά με τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Μπορεί ο Σίμτσακ να μην είναι ο κορυφαίος παίκτης του Άρη όσον αφορά τη στατιστική, αλλά και προσφέρεις και αμυντικά και επιθετικά. Και προσφέρεις πάρα πολύ με ατάκες σαν και αυτή. Όσο και αν ίσως να μην το καταλαβαίνεις. Με το everything is defense. Και την άλλη λέξη. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίστε την καλή δουλειά και τις επιτυχίες, τις νίκες. Αυτό θέλουμε. Τις νίκες θέλουμε. Μην χάνετε. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.